Είναι μια πολύ δύσκολη αυτή η χρονιά με τις πυρκαγιές στα σπίτια. Ναι. 78 είναι τα θύματα, εάν δεν κάνω λάθος. Είναι η χειρότερη χρονιά από το 2010. Ευτυχώς, η Ελιάπη, πώς είστε? Ευτυχώς είστε καλά. Πώς θα είμαι. Καλά να είναι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Ναι. Καλά και δεν είχαμε θύματα. Το σπίτι, εντάξει, κάει και ολοσχερός, αλλά ευτυχώς ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι υγιείς, οπότε αυτό είναι το... Το πρώτιστο. Το πιο σημαντικό. Ναι. Τώρα πού μένετε? Τώρα μένουμε εδώ στο θείο μου, στον αδερφό του πατέρα μου. Mm-hmm. Μένουμε βασικά για λίγες μέρες, γιατί εχθές με ενέργειες που κάνανε ειδικά ο κύριος Θεόφιλος Λεονταρίδης, μας έχουν φέρει ένα κίσκο για να μπορέσουν να μείνουμε πρόχειρα σε αυτό εδώ πέρα. Πώς πήρε το σπίτι φωτιά, πώς έγινε αυτή η τραγωδία? Το σπίτι είναι, η θέρμασή του είναι σόβα πετρελαίου. Ναι. Από τη σόβα πετρελαίου ξεκίνησαν όλα και το πετρέλαιο, καταλαβαίνετε, μόλις αρπάξει φωτιά δεν προλαβαίνεις με τίποτα. Ήσασταν μέσα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστείτε, ήταν νύχτα? Ήταν ο πατέρας μου, εγώ ήμουνα σε ένα φιλικό πρόσωπο δίπλα λόγω εορτών, ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν μέσα. Ναι. Τώρα σας έχουν φέρει ένα νικίσκο, έτσι, και ζείτε εκεί. Ναι. Όμως προφανώς αυτό δεν είναι αρκετό. Καταστράφηκε η ζωή σας. Μπορεί να είστε καλά, και αυτό είναι το πρώτιστο, αλλά καταστράφηκε η ζωή σας, ουσιαστικά η περιουσία σας, το σπίτι σας, τα υπάρχοντά σας. Κύριε Δήμαρχε, έχουν ένα τι γίνεται με αυτή την οικογένεια, πώς θα τους στηρίξετε? Καλημέρα σας καταρχάς, χρόνια πολλά στους τηλεθεατές. Καλημέρα. Και παρά τις γιορτές που είχαμε, συνέβη αυτό το λυπηρό γεγονός με τους συνδημότες μας και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα ανθρώπινα. Ναι, ναι. Η οικογένεια Λαγιάπη γνωστή και μέσα στο μεγαλοχώρι, φίλοι. Μόλις πληροφορηθήκαμε εμείς από το Δήμο, δηλαδή ότι μου πήραν φωτιά το σπίτι, με ενημερώσανε. Ανάλογα με την εξέλιξη φωτιάς, γιατί ξέρετε αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν. Ναι, ναι. Και πρέπει εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπιστούν με κουράγιο, με αυταπάνηση, με φιλία και με συναδελφοσύνη. Mm-hmm. Και τους ενημέρωσα ότι διατίθεται στο ξενοδοχειακό συγκρότημα που έχουμε στα Ιαματικά Λιτρά Σιδηροκάστρο η διαμονή τους, εάν έχει πρόβλημα. Πήγαν οι υπηρεσίες του Δήμου, γιατί θα χρειαστεί αυτό και αποκατάσταση το μέρος. Mm-hmm. Πήγε η πολεοδομία, πήγαν όλη η πολιτική προστασία. Νομίζω και ο κύριος Λιάπης είδε τι έγινε, πώς μπορούσαμε να βοηθήσουμε και θα βοηθήσουμε και ακόμα παραπάνω. Στα πλαίσια βέβαια της νομιμότητας που υπάρχουν, προφανώς. Εδώ είμαστε. Ερώτηση. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Το σπίτι μπορεί να ξαναφτιαχθεί? Κοιτάξτε να δείτε, το σπίτι φυσικά που μπορεί να ξαναφτιαχθεί, ζωές δεν φτιάχνονται. Ναι. Έτσι όπως το λέτε. Το σπίτι θα φτιαχτεί, θα βοηθήσουμε όλοι μαζί σε αυτό, με οτιδήποτε χρειάζεται. Ξέρετε, ο Δήμος έχει δυνατότητες μεγάλες. Πολλές φορές μας περιορίζουν οι νόμοι. Είναι και η περιφέρεια, είναι και ναι. Η κεντρική πολιτεία στα πλαίσια της νομιμότητας, όπως λέτε, σωστά. Αλλά εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχει ξεκινήσει ένα κύμα αλληλεγγύης σε αυτή την οικογένεια η οποία βασανίστηκε χριστουγεννιάτικα, έχασε το σπιτικό της. Με κάθε τρόπο αυτή η οικογένεια πρέπει να βρει ένα στήριγμα, Μάλιστα. Και από εμάς είναι σίγουρο, γιατί το έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής. Κύριε Παυλόπουλε, ήθελα να τονίσω ένα ιδιαίτερο θέμα. Τώρα τα Χριστούγεννα που μου έκανε, είμαι 7 χρόνια δήμαρχος, και μου έκανε μια μεγάλη εντύπωση η αλληλεγγύη που υπάρχει τελευταία μεταξύ των πολιτών. Ίσως η πανδημία αυτή του κορονοϊού να ξύπνησε συναισθήματα αγάπης προς τον συνάδελφο, αλλά και ότι ξέρεις αυτό μπορεί να πάθει. Το είδα τώρα, γιατί συνήθως κάθε χρόνο, όπως και τώρα, είχαμε τον πάγκο της αλληλεγγύης. Βάλαμε δηλαδή ένα πάγκο στις λαϊκές αγορές που ο κόσμος έδινε φρούτα, φαγητά, ρούχα και ό,τι θέλαν. Όλα αυτά για περιπτώσεις όπως τον κύριο Λιάπη, για τους αστέγους, για τους αναξιοπαθούντες. Για ένα λεπτό, κύριε Λιάπη. Και μου έκανε εντύπωση η συγκέντρωση φέτος. Ναι. Yeah. Ναι, είναι σημαντικό αυτό που περιγράφετε. Κύριε Λιάπη, ρούχα έχετε, χρήματα έχετε, τρόφιμα έχετε? Κοιτάξτε, μας έχουν φέρει ο κόσμος, δηλαδή από το χωριό
και από διπλανά χωριά μας έχουν κινητοποιηθεί όλοι. Η αγάπη του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Μας έχουν φέρει ρούχα γιατί τα δικά μας ολοσχερός καήκαν μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά μας έχουν φέρει από διάφορα άτομα ρούχα και μερικά χρήματα έτσι για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Με αυτό θα κλείσουμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Μπαμπά να προσέχετε. Μπροστά στην τραγωδία να έρχονται άλλα τόσα δεκάδες χέρια να βοηθούν. Καλημέρα, καλή πρωτοχρονιά να έχετε.